Κυρίες και κύριοι, θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης να ενημερώσει τα κόμματα για τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και για άλλες εξελίξεις που μπορεί να έχουν μεσολαβήσει. Αυτή η ενημέρωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο το ΚΚΕ δεν συμμετέχει. Φυσικά, δεν περιμένουμε την ενημέρωση για να σχηματίσουμε την εικόνα όλης της κατάστασης. Άλλωστε, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που εδώ και καιρό προειδοποιούσε ότι το κλίμα αυτό αισιοδοξίας, ο εφησυχασμός σε μεγάλο βαθμό που καλλιεργήθηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας για την πορεία των ελληνοτουρκικών, ήταν και από προσανατολιστικός και επικίνδυνος. Αυτός ο εφησυχασμός είχε ως βάση την εξής τουλάχιστον αφελή, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο δηλαδή, παραδοχή ότι η Ελλάδα, όντας καλό παιδί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, καλό παιδί των Ηνωμένων Πολιτειών, προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την ειρήνη, την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτή η πολιτική σήμερα καταραίει με πάταγο, αν λάβει κανείς υπόψη του και τη στάση των συμμάχων σας. Και δεν είναι καλό να καλλιεργούνται προσδοκίες στον ελληνικό λαό με αφορμή τέτοιες συναντήσεις, όχι μόνο με τον Ερντογάν, αλλά και με άλλους, όπως τον Τραμπ, σε λίγες μέρες. Μόνο δυσχερές στεριόροι επίλυσης των προβλημάτων θα προκύπτουν, δυστυχώς, κάθε φορά. Και τώρα στο προκείμενο. Καμιά επικοινωνιακή προσπάθεια δεν μπορεί να σκεπάσει για πολύ την πραγματικότητα, ιδιαίτερα σε θέματα οικονομίας. Λέτε ότι μετά από 10 χρόνια νομοσχεδίων που φέρνουν αυξήσεις φόρων, εσείς φέρνετε μια μείωση. Μια μικρή, το ομολογήσατε κι εσείς, αλλά μια μείωση. Και λέτε πως έρχεται και συνέχεια, όσο προχωράει η ανάπτυξη, για να έρθουν και άλλες μειώσεις και άλλες ελαφρύνσεις. Αναρωτιόμαστε, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να πιστέψουμε και να πιστέψει ο ελληνικός λαός αυτό το παραμύθι? Ποιος σας έχει δώσει την εικόνα πως οι εργαζόμενοι είναι τόσο αφελείς και δεν μπορούν να αντιληφθούν καθόλου την πραγματικότητα? Πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσουν να αντιληφθούν πως το νομοσχέδιο που φέρνετε επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την αναλογία του ποιος πληρώνει? Φυσικά, όπως πάντα, σε βάρος του λαού, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν θα αντιληφθούν, πιστεύετε, οι εργαζόμενοι πως αυτοί θα εξακολουθούν να είναι οι μόνοι που τραβάνε κουπί, πως πληρώνουν εξ ολοκλήρου τα ματωμένα υπερπλεονάσματα? Πως το φορολογικό σας νομοσχέδιο φέρνει τεράστιες μειώσεις, αλλά μόνο στους ήδη σχεδόν ανύπαρκτους φόρους που πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις? Πως η ελάχιστη μείωση που κάνετε είναι ένα ελάχιστο τμήμα των τεράστιων αυξήσεων στους φόρους όλου του προηγούμενου διαστήματος? Πως δίνετε από τη μια τσέπη ένα ξεροκόμματο με τη μορφή ορισμένων ισχνών μειώσεων στην κρατική φορολογία και την ίδια ώρα αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος του ρεύματος, τεινάζοντας στον αέρα τον προϋπολογισμό των λαϊκών οικογενειών? Ας δούμε λοιπόν μερικές αλήθειες. Τι ακριβώς κάνετε με αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο? Θα δουν άραγε οι εργαζόμενοι αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους την επόμενη χρονιά? Αν συνυπολογίσει κανείς τη νέα αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, την οποία ψηφίσατε μόλις μερικές μέρες πριν, τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές λόγω της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό που ενορχιστρώνεται, οι αυξήσεις τελικά γίνονται και πάλι μειώσεις. Αν μάλιστα επιπλέον υπολογίσει κανείς τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλει στο ιδιωτικοποιημένο ασφαλιστικό σύστημα που ονειρεύεστε,
αναθρήσει τις αυξημένες δαπάνες λόγω της υγείας που ιδιωτικοποιείται με ταχύτητα και τόσα άλλα, μιας και θα μπορούσα να μιλάω για αυτά πολλή ώρα αναφέροντας τις επιπτώσεις της πολιτικής που εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ πριν υλοποιείτε όλα αυτά τα χρόνια και που όσο περνάει ο καιρός θα φέρνει όλο και βαρύτερες συνέπειες για τους εργαζόμενους. Αυτή η μικρή αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα γίνεται ξαφνικά μείωση. Παίρνετε από τη μια τσέπη και δίνετε στην άλλη. Δεν είναι φυσικά δική σας πρωτοτυπία, τόσο εσείς όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση που τώρα σας καταγγέλει ως αξιωματική αντιπολίτευση ακολουθείτε την ίδια δημιουργική λογιστική. Τον ίδιο τρόπο για να βάφετε το μαύρο-άσπρο. Ύστερα αξίζει να δει κανείς το τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την εκτόξευση των φόρων τα προηγούμενα χρόνια. Αν υπολογίσουμε πόσο έχει αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων την τελευταία δεκαετία και πόσο μειώνεται, θα δούμε απανωτά πακέτα εκτόξευσης έμεσων φόρων, αύξησης των συντελεστών, μείωσης του αφορολόγητου, ηλεκτρονικών συναλλαγών που αύξησαν δραστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ας σκεφτεί ο καθένας πόσα πλήρωνε το 2009 στην εφορία και πόσα πληρώνει το 2019. Ας σκεφτούμε πότε θα καταργηθεί ο ένφια που δεν υπήρχε το 2009. Αν θα επανέλθει ο ΦΠΑ στα προκρίσεις επίπεδα, από τα οποία είναι σήμερα μερικά δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Αν θα επανέλθει η μέση φορολογική επιβάρυνση μιας οικογένειας στα επίπεδα προκρίσης. Και οι απαντήσεις βέβαια σε όλα αυτά είναι όχι. Τα περιβόητα μέτρα ελάφρυνσης για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία απλά μειώνουν λίγο την δραστική επιβάρυνση που επήλθε την τελευταία περίοδο. Και εσείς ακολουθείτε τη γνωστή τακτική του Χότζα, προσπαθείτε να εμφανίζετε την κατάσταση ως βελτίωση. Την ξέρετε βέβαια την ιστορία, με απλά λόγια λέτε, μη φωνάζετε, υπάρχουν και χειρότερα και τώρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη από αυτήν που ήταν πριν, άσχετα αν εμείς οι ίδιοι πάλι ως κυβερνώντες πιο πριν την είχαμε δημιουργήσει. Γι' αυτό και δικαίως φωνάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπετε, του πήρατε εσείς την μπουκιά από το στόμα, ακριβώς όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει τη δικιά σας μπουκιά από το δικό σας στόμα. Μάλιστα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μάστορας σε αυτή την τακτική. Την τακτική του να εμφανίζει μια πολύ μικρή μείωση της επιβάρυνσης ως κέρδος. Την τακτική του να προβάλλεται ως το μικρότερο κακό. Και περίμενε, επεδίωκε βέβαια, να εμφανίσει αυτός αυτές έστω τις μικρές, τις συχνές μειώσεις ως τεράστιο επίτευγμα δικό του υπέρ των εργαζομένων. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι λοτοφάγοι για να ξεχνούν συνεχώς. Θυμούνται. Θυμούνται πως και πριν την κρίση η μεγάλη πλειοψηφία στέναζε κάτω από τις μπότες της πολιτικής σας. Ξέρουν όμως πως η κατάσταση ακόμα και από τότε έχει επιδεινωθεί και πως τα μέτρα ασπιρίνης που φέρνετε τώρα δεν κινούνται καν σε μια κατεύθυνση ουσιαστικής ελάφρυνσης. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς πού έχετε φέρει τους εργαζόμενους. Το λέτε στο νομοσχέδιό σας. Φτάνετε στο σημείο να πρέπει να ρυθμίσετε μια κατάσταση όπου το 60% του πραγματικού εισοδήματος αφορά φόρους και τις μόνιμες ανελαστικές δαπάνες των εργαζομένων. Φυσικά, το νομοσχέδιό σας δεν έχει απλά ή μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Κάποιος καρπώνεται τις θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός και που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της τάξης την οποία υπηρετείτε θα δουν νέα τεράστια ωφέλη από αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα παίρνουν ένα ξεροκόμματο, αλλά για τους ομίλους έχετε ένα αλουκούλιο γεύμα. Μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων κατά το 1/6, δηλαδή ένας μποναμάς 500 εκατομμυρίων ευρώ προς το μεγάλο κεφάλαιο και σαν να μην φτάνει αυτό, προχωράτε σε υποδιπλασιασμό της φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 5%. Προχωράτε σε μια κίνηση
που στόχο έχει να διευκολύνει τους μεγαλομετόχους των ομίλων να βγάλουν τα κέρδη τους με άμεση χρηματική μορφή. Το νομοσχέδιό σας διευρύνει ακόμα περισσότερο το οπλοστάσιο της μόνιμης φοροαποφυγής για το μεγάλο κεφάλαιο με σωρία προκλητικών ρυθμίσεων. Ενώ κάνετε λόγο για μια μικρή μείωση του ένφια, ουσιαστικά μηδενίζεται τη φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, κάνετε και ένα μικρό δωράκι για τις offshore. Στο νομοσχέδιό σας προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση για μετόχους εταιριών χαρτοφυλακίου, στην περίπτωση που αυτές κατέχουν μετοχές σε πλειοκτήτριες εταιρείες συμβεβλημένες με το ΝΑΤ. Απαλλαγή προβλέπεται και από τον ειδικό φόρο ακινήτων που αφορά offshore εταιρείες για ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα. Μιλάμε για άλλο ένα δωράκι σας στους εφοπλιστές. Και είναι μεγάλη υποκρισία, βέβαια όχι μόνο δική σας, και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν τόλμησε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση να στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών που προβλέπει το Σύνταγμα. Ενώ φορτώνεται στους εργαζόμενους τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα και τους εξαντλείται με μια μεγάλη φορολογία, μετατρέπεται τη χώρα σε φορολογικό παράδεισο για μεγαλοεπιχειρηματίες, για μεγαλοκεφαλαιούχους, οι οποίοι θα πληρώνουν ένα ελάχιστο φόρο για το σύνολο των κερδών τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά η προκλητικότερη ίσως ρύθμιση που φέρνεται είναι η πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για τον πραγματικό πλούτο. Αποδεικνύεται πως ξέρετε πολύ καλά πως ο πραγματικός πλούτος δεν είναι στα μερίσματα, ούτε καν στα καταγραφόμενα φορολογητέα κέρδη, αφού με τις αποσβέσεις και τις επανεπενδύσεις τα φορολογητέα κέρδη είναι σχεδόν μηδενικά. Ο πραγματικός πλούτος, ο συσσωρευμένος υδρότας των εργαζομένων, βρίσκεται στο κεφάλαιο που συσσωρεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό τον πλούτο, με μια απλή πράξη σας, τον εξαιρείτε τελείως από τη φορολογία, με την εξαίρεση από τη φορολογία της υπεραξίας λόγω μεταβίβασης των συμμετοχών. Η προκλητική φορολογική πολιτική σας δεν έχει όρια. Καταργείτε ακόμα και τον ελάχιστο φόρο του 15% που ίσχυε μέχρι πρότινος. Έτσι, ενώ τον υδρότα των εργαζομένων τον φορολογείται άμεσα και έμεσα, με τον έμφυα, το φόρο κληρονομίας, τα διάφορα άλλα χαράτσια, τον πραγματικό πλούτο τον αφήνεται με τη βούλα του νόμου στο απειρόβλητο. Είναι εμφανές τι θέλετε να κάνετε. Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο όπου το μεγάλο κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύσει και να βγάλει τα κέρδη του άμεσα σε χρηματική μορφή για να τα πάει αλλού. Θα μπορεί, αν είπα, θα μπορεί να το πάει αλλού. Όχι λέω για τα πρακτικά περισσότερο, για τον κόσμο μας ακούει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης την οποία πρεσβεύεται. Και γι' αυτό δεν αρκεί πια η προηγούμενη κατάσταση όπου τα αφορολόγητα κέρδη συσσωρεύονταν ως κεφάλαιο της επιχείρησης. Χρειάζεται η δυνατότητα γρήγορης μετατροπής της σε χρηματική μορφή, γιατί η οικονομία αλλάζει. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που ενδιαφέρει η περιβόητη διαφάνεια, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δεν είναι μόνο η ασφικτική παρακολούθηση της ζωής των εργαζομένων μέσα από τις συναλλαγές τους. Θέλετε να μην αφήσετε κανέναν εργαζόμενο, κανένα φτωχό αυτοαπασχολούμενο, κανένα αγρότη σε χλωρό κλαρί. Η διαφάνεια που φέρνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν ενοχλούν το μεγάλο κεφάλαιο. Πολύ απλά, γιατί φοροδιαφεύγει νόμιμα με τη βούλα και τους νόμους. Γι' αυτό και οι φοροεισπράκτορές σας καταδιώκουν ως φοροφυγά τον κάθε μεροκαματιάρη που δεν αποδίδει φόρους μερικών δεκάδων ευρώ. Ενώ την ίδια στιγμή ένας όμιλος που βγάζει δισεκατομμύρια ευρώ θα τα κεφαλοποιήσει και θα μεταβιβάσει στους γόνους με ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση. Πάλι δεν πρωτοτύπητε βέβαια εσείς κύριε της κυβέρνησης. Η φορολογία του λαού
και η νόμιμη φόρο αποφυγή για το κεφάλαιο γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και αυτή ήταν ακριβώς και η γραμμή του προκατόχου σας στην κυβέρνηση. Ας θυμηθούμε ποιος εκτείναξε άμεσους και έμεσους φόρους για το λαό. Ποιος μείωσε από 15 στο 10% τη φορολογία των μερίσματων. Ποιος καθιέρωσε το ευνοϊκό πλαίσιο για τη φορολογία της υπεραξίας από την πώληση μετοχών στο χρηματιστήριο. Δεν εκπλήσεται βέβαια κανένας σήμερα. Ακολουθείτε πιστά την ίδια πολιτική με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό όχι τυχαία. Αυτό έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, αυτό κάνετε και οι δυο σας. Κρατικά μέτρα διασφάλισης της κερδοφορίας του με φοροαπαλλαγές, ενισχύσεις, διαμόρφωση ευνοϊκού πλαισίου, πάνω απ' όλα φθηνής εργατικής δύναμης. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείτε τόσο εσείς, όσο και ο εταίρος σας στο δίπολο του αστικού πολιτικού συστήματος. Και είναι ακριβώς μια πολιτική που δεν παίρνει καμιά επιμέρους διόρθωση. Θέλει απλά μάλλον συνολικό άρωμα. Φυσικά λέτε μια αλήθεια. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τους επενδυτές, την καπιταλιστική αγορά, την καπιταλιστική σχέση, να λειτουργήσει ενάντια στον εαυτό της. Ξέρετε ότι ο εργαζόμενος άνθρωπος, ο μισθωτός, δεν μπορεί να είναι πάνω από τα κέρδη. Όταν προσπαθείς να ρυθμίσεις την αγορά, αυτή βρίσκει μια αντιρρύθμιση, γιατί η ανάγκη της είναι να βγάζει και να κυνηγάει περισσότερα κέρδη. Και όταν τα κέρδη απαιτούν ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τότε θα υπάρχουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Αλλά το δεύτερο σημείο του επιχειρήματός σας είναι πέρα για πέρα λαθεμένο, γιατί αν η αγορά δεν αντέχει την υπερρύθμιση, δεν αντέχει ανθρώπινες σχέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, τότε το πρόβλημα δεν είναι στις σχέσεις εργασίας. Δεν προκύπτει ως αυτονόητη νομοτελειακή λύση το να ευθυγραμμίσουμε τις σχέσεις εργασίας με τις απαιτήσεις της αγοράς, να θεσμοθετήσουμε δηλαδή μια πλήρη αποδόμηση της εργασιακής νομοθεσίας, συνεχίζοντας την επίθεση βέβαια που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί και άλλο ξεζούμισμα των εργαζομένων και όποιος υποστηρίζει κάτι διαφορετικό, όπως κάνει αρκετές φορές από αυτό εδώ το βήμα ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά κοροϊδεύει. Το φορολογικό σας σύστημα δεν διορθώνεται με επιμέρους προτάσεις. Είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου που δεν αρκείται στα τεράστια κέρδη του λόγω της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, αλλά αξιοποιεί την κρατική φορολογία ως επιπρόσθετο μηχανισμό γρήγορης συσσόρευσης σε βάρος των εργαζομένων. Το φορολογικό πλαίσιο του συστήματος δυστυχώς δεν μπορεί να διορθωθεί πραγματικά και ουσιαστικά σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Είναι μια ακόμα συνιστόσα της συνολικής μηχανής που έχετε διαμορφώσει για να κυριαρχείτε πάνω στην κοινωνία και στην παραγωγική της δύναμη, την ανθρώπινη εργασία. Τι αποτυπώνει? Την ανάγκη ολοένα και περαιτέρω απομίζησης της εργασίας από το κεφάλαιο ως απαραίτητος όρος για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του. Γι' αυτό και δεν χωρά, ούτε αντέχει και πολύ ουσιαστικών βελτιώσεων. Θα βρεθεί μαζί με εσάς και την τάξη που εκπροσωπείτε αργά ή γρήγορα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Σε αυτό τον αγώνα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί όλους τους εργαζόμενους στον αγώνα για την ανατροπή τελικά αυτού του σάπιου, αυτού του αδιέξοδου συστήματος που εκπροσωπείτε. Το πλαίσιο ετοιμάτων που προβάλλει και μπαίνει μπροστά και διεκδικεί μεταξύ άλλων είναι ουσιαστική φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, μετατόπιση των φορολογικών βαρών προς το μεγάλο κεφάλαιο, φορολόγηση 45% στο σύνολο των κερδών, φορολόγηση των μερισμάτων ως εισόδημα με την κλίμακα, φορολόγηση των κερδών από την υπεραξία πώλησης των συμμετοχών επίσης με την κλίμακα, κατάργηση κάθε αυτοτελούς φορολόγησης, κατάργηση των φοροαπαλλαγών, ειδικά προς τους εφοπλιστές, καθιέρωση αφορολόγητου για να καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων κλπ. Όλα αυτά είναι ένα πρώτο βήμα για την άμεση ελάφρυνση της λαϊκής οικογένειας, των λαϊκών νοικοκυριών, ένα σταθμό συσπήρωσης δυνάμεων
για μια πιο αποφασιστική αναμέτρηση. Δείχνει πως υπάρχει δυνατότητα να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο και να ελαφρυνθούν έτσι οι εργαζόμενοι. Φωτίζει τελικά το γεγονός πως η σαπίλα αυτού του συστήματος δεν είναι μονόδρομος στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε μέσα εδώ ΕΣΑΗ, δεν είναι το μέλλον που μας αρμόζει. Σας ευχαριστώ.